Εντός συνόρων αποκαλύφθηκε σήμερα ο τάφος του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, αλλά και η επιγραφή στο μνήμα που αναγράφεται Κωνσταντίνος ο δεύτερος βασιλεύς των Ελλήνων και Ολυμπιονίκης. Η οικογένειά του τέλεσε σήμερα το πρωί Τρισάγιο, φτάνοντας στο Τατόι με τρία μικρά βανάκια. Τα μέτρα στην περιοχή ήταν δρακόντια, καθώς επιθυμία της τέος βασιλικής οικογένειας ήταν το Τρισάγιο να τελεστεί σε στενό κύκλο. Κωνσταντίνος ο δεύτερος, βασιλεύς των Ελλήνων. Γεννηθής εν Αθήνες στις 2 Ιουνίου του 1940, απεβίωσε εν Αθήνες στις 10 Ιανουαρίου του 2023. Αυτή είναι η επιγραφή πάνω στη μαρμάρινη πλάκα στο μνήμα του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Αναγράφεται και η λέξη Ολυμπιονίκης για το χρυσό μετάλλιο που είχε κερδίσει στην ιστιοπλοεία το 1960 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Ακριβώς από κάτω ακολουθεί στίχος από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Είναι κάτι σαν να θυμάσαι τη Σμύρνη, κάτι που δεν θα ξαναγίνει. Όλοι οι στενοί συγγενείς, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν αφήσει και από ένα στεφάνι πάνω στο μνήμα του τελευταίου μονάρχη της Ελλάδας, Κωνσταντίνου. Ξεχωρίζει κάτω από την επιγραφή τη συζύγου του, Άννας Μαρίας, και της αδελφής του, βασιλομήτωρ της Ισπανίας, Σοφίας. Το μέτρον οι πρώην βασιλείς των Ελλήνων ετήρησαν. Ένα κομμάτι μάρμαρο με μια ρίση του Ευαγγελίου επάνω. Λίγο πριν από τις 12 στο Τατόι έφτασαν τα παιδιά του τέος βασιλιά για τον Τρισάγιο των 40 ημερών. Η Αλεξία, ο Παύλος, ο Νικόλαος, ο Φίλιππος και η Θεοδώρα. Ακολούθησε η αδελφή του Σοφία. Τελευταία έφτασε η σύζυγος Άννα Μαρία. Επιθυμία της οικογένειας ήταν το Τρισάγιο να πραγματοποιηθεί μόνο με λίγους στενούς φίλους και χωρίς την παρουσία πολιτών και δημοσιογραφικών μέσων. Η τελετή κράτησε περίπου 20 λεπτά και αμέσως μετά όλοι μαζί αποχώρησαν από το Τατόι. Κατά την έξοδό τους, αρκετά μέλη της οικογένειας χαιρέτησαν τα τηλεοπτικά συνεργεία. Έξω από την πύλη, ορισμένοι πολίτες περίμεναν να αποχωρήσει η οικογένεια για να τους επιτραπεί η είσοδος. Η Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος της περιοχής, με λίγα λουλούδια από τον κήπο της. Ερχόντουσαν μέσα στο χωριό του Τατοίου, βλέπανε τα εισαγελάδες, κάνανε κάποιες συναλλαγές. Μεγάλο και το ενδιαφέρον της Ισπανικής τηλεόρασης που ακολουθεί σε κάθε της βήμα την επίτιμη βασίλισσα της Ισπανίας, αδελφή του Κωνσταντίνου Σοφία. Ya estuvimos en el funeral. Hace 40 días y ahora venimos para cubrir la llegada. Τελευταία επιθυμία του Κωνσταντίνου ήταν να ταφεί δίπλα από τους γονείς του, τον Παύλο και τη Φρυδερίκη. Άλλωστε, όπως έχει γίνει γνωστό, εδώ και καιρό ο ίδιος είχε επιλέξει το σημείο που ήθελε να τοποθετηθεί το μνήμα του, αλλά και την επιγραφή πάνω σε αυτό.